Από την εμπειρία μου σαν προπονητής, γνωρίζω ότι αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα και το έλεγα στους παίχτες μου μετά το μάτσο με τον Μπασαρεκό, πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι με την επανομή, γιατί αυτά τα παιχνίδια κρύβουν παγίδες. Ο αντίπαλος έρχεται πάρα πολύ ελεύθερα να παίξει ποδόσφαιρο και φοβόμουν αυτή τη χαλαρότητα, την οποία την είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ήμασταν πολύ σοβαροί, αλλά ευτυχώς η ομάδα έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και έχει πολλή ποιότητα και εκεί που έπρεπε να χτυπήσει, χτύπησε και πήρε το μάτς που μπορούσε να ήταν το σκορ μεγαλύτερο. Θέλω να δώσω καρδιά στα παιδιά, πρέπει να μας γίνει το πρώτο ημίχρονο μάθημα. Σκύβουμε το κεφάλι και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι 1-1 για να φτάσουμε στο στόχο. Πιστεύω ότι είμαστε μέσα στην τριάδα τώρα με τα αποτελέσματα που μας ήρθανε και με την ανάλογη συνέχεια και τη σοβαρότητα που πρέπει να δείξουμε να κρατηθούμε εκεί πέρα για να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Θέλω να ευχηθώ στον κύριο Σακελαρίδη να έχει κουράγιο και υπομονή και να έχει καλή πορεία στην καινούργια του θέση. Όλα τα παιχνίδια της Β' Εθνικής είναι δύσκολα. Το γνωρίζαμε αυτό, όπως είπε και ο προπονητής μου πριν. Μπήκαμε μέσα, ευτυχήσαμε να ανοίξουμε το σκορ. Δεχθήκαμε προς το τέλος του ημιχρόνου ανέλπιστα ένα γκολ. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο, και όταν βρήκαμε τον εαυτό μας, πιστεύω δείξαμε ποιοι είμαστε. Και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την πίεση του πρωταθλητισμού και πως κάθε παιχνίδι διεκδικούμε την νίκη και μόνο αυτή. Το ίδιο θα πάμε να κάνουμε και στα Γιαννιτσά. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κόσμο για τη στήριξη. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι στο σημερινό παιχνίδι, κατά κάποιο τρόπο, ο νόμος του ποδοσφαίρου επαληθεύτηκε. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δημιουργούσαμε ευκαιρίες, αλλά δεν μπορέσαμε να βάλουμε γκολ για να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα. Που ίσως η έκβαση του παιχνιδιού να ήταν και διαφορετική. Χωρίς αυτό όμως να μειώνει τη νίκη της νίκης Βόλου, που ήταν πέρα για πέρα πεντακάθαρη. Εμείς απλά λόγω βαθμολογικής θέσης ήρθαμε να παίξουμε ελεύθερα και χωρίς σκοπιμότητες. Για τα υπόλοιπα παιχνίδια που απομένουν, 8 παιχνίδια που έχουμε, θα κάνουμε το ίδιο πράγμα. Όπως παίξαμε σήμερα, θα παίξουμε για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ελεύθερα, χωρίς πίεση, χωρίς άγχος, χωρίς σκοπιμότητας, να μπούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ στον κύριο Χαραλαμπίδη και στην ομάδα του να εκπληρώσουν τους στόχους που έχουν θέσει και προσωπικά ο κύριος Χαραλαμπίδης και γενικά σαν ομάδα. Ευχαριστώ. Θα δώσω συγχαρητήρια στην Νίκη Βόλου για τη νίκη της, αλλά θα δώσω και συγχαρητήρια στα παιδιά, στους συμπαίκτες μου και στον προπονητή για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλαμε. Καθαρά αγωνιστικά έως το 67 θεωρώ ότι παίξαμε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι της επανομής από το Δεκέμβριο τον οποίο έχω έρθει στην ομάδα. Ίσως έχουμε απελευθερωθεί, δεν έχουμε άγχος διότι θεωρούμε ότι έχουμε πέσει ήδη. Η Νίκη Βόλου είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ έμπειρους παίχτες. Υγιής ομάδα όπως φαίνεται. Εμείς είχαμε, όσον αφορά το παιχνίδι, είχαμε τουλάχιστον 4 με 5 φάσεις, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 67, για να κάνουμε το 1-2. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να προηγηθούμε για δεύτερη φορά. Λογικό ήταν η Νίκη Βόλου να μας πιέσει και με τις αλλαγές που είπε ο κότς που έκανε, δεχθήκαμε τα υπόλοιπα 3 γκολ. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας στα υπόλοιπα 8 παιχνίδια που μας απομένουν και από εκεί και πέρα το μόνο που εύχομαι είναι να τερματίσουμε τη χρονιά με υγεία. Θα ευχηθώ καλή συνέχεια στην Νίκη Βόλου και εύχομαι να πραγματοποιήσει τους στόχους της, γιατί είναι μια ομάδα με τόσο κόσμο που αξίζει πραγματικά να βρίσκεται στη Super League. Ευχαριστώ πολύ.